Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων θορούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης τα εγγένεια του νέου χώρου στέγασης της λέσχης ειδικών δυνάμεων νομού Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Ο νέος χώρος βρίσκεται εντός του ΕΟΤ στη Δημοτική Πλάς, παραπλεύρος του θερινού κινηματογράφου Φλίσβος. Είναι πολύ όμορφο όταν η κάθε προσπάθεια στον τόπο μας αποκτά στέγη, ώστε να υπάρχει μία μόνιμη έδρα για να πραγματοποιούνται όλες αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες μας γεμίζουν χαρά, αισιοδοξία και για το μέλλον και για το παρόν, το οποίο διανύουμε με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Όταν βλέπουμε τη λέσχη ειδικών δυνάμεων του νομού μας, μπορούμε να προσθέσουμε πάρα πολλές λέξεις οι οποίες τονώνουν αυτές τις έννοιες. Ανδρεία, τόλμη, ιστορία, αγάπη, πίστη για την πατρίδα, για την εκκλησία. Όλα αυτά λοιπόν είναι μπολιασμένα πάνω σε αυτές τις λέξεις, λέσχη ειδικών δυνάμεων του νομού μας. Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινά με τις ευχές της εκκλησίας μας, με την ευχή και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου και να ευχηθούμε η κάθε αυτή προσπάθεια να προσφέρει κάτι το ξεχωριστό στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Πολλές ευλογίες και ευχές για αυτήν την όμορφη και δημιουργική συνοδοιπορία που καλούμαστε όλοι να έχουμε στον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι μια μεγάλη μέρα για εμάς εδώ στη Λέσχη, γιατί το αποτέλεσμα που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι έργο πολλών ανθρώπων, πολύ κόπου και πολλών αγωνιών. Χαιρόμαστε όπως χαίρονται κάποιοι όταν αποκτούν νέο σπίτι. Το νέο σπίτι που μας παραχωρήθηκε από την ΤΙΕΔΑ Αλεξανδρούπολης, χάρη της καλής θέλησης και της κατανόησης που έδειξε ο Δήμαρχος της πόλης μας κύριος Ζαμπούκης Ιωάννης, και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, όπως ευχαριστούμε και τον πρόεδρο της ΤΙΕΔΑ, κύριο Σεραφημίδη Τάσο, και όλο το ΔΣ για την άμεση ανταπόκριση, συμπαράσταση αλλά και βοήθεια στην παραχώρηση, καθαρισμό και αναμόρφωση του χώρου, που σήμερα βλέπετε έτσι. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι για να γίνει αυτό απαιτήθηκαν χρήματα που κάποιοι πίστεψαν σε εμάς και έδωσαν. Χρειάστηκαν εργατοώρες που κάποιοι ακούραστα δούλεψαν. Χρειάστηκε κόπος, υπομονή και χρόνος και τα είχαμε. Τα βρήκαμε, τα διαθέσαμε, γιατί πρώτα το πιστέψαμε εμείς και μας πίστεψαν και οι άλλοι, μέλη και φίλοι. Τα εγγένεια έγιναν παρουσία των αδερφών, των Χριστόδουλου Δοητσίδη και Χρήστου Χατζόπουλου, οι οποίοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα το 1974 στην Κύπρο. Η συγκίνηση είναι τόσο μεγάλη, τα λόγια είναι φτωχά. Ό,τι και να πούμε, κάθε φορά, όσα χρόνια και αν περάσουν, όταν τιμούμε τη θυσία των αδερφών μας, η ψυχή μας γεμίζει τόσο πολύ, πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους αυτούς που με κάθε ευκαιρία τους θυμίζουν και δεν αφήνουν να πάει ο αγώνας τους έτσι χαμένος. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για κάθε πολύ που μας κάνετε. Παράλληλα, τιμήθηκαν μέλη της Λέσχης για την προσφορά τους, παρουσία του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για μένα. Δεν το ήξερα. Ευνηδιάστηκα πριν από λίγες μέρες που αναφέρθηκα ότι θα τιμηθώ για αυτό το λόγο και πραγματικά αισθάνομαι περήφανος που υπηρέτησα στις ένοπλες δυνάμεις και στις καταδρομές από το 1962-64. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Θα ήθελα όμως να υπερκεράσω όλα αυτά εδώ που τράβηξα, που πέρασα τότε στη θητεία μου, όλα αυτά τα σπουδαία σχολεία, τους σπουδαίους αξιωματικούς που συνυπηρέτησα μαζί τους, και να αναφερθώ σε ένα άτομο εδώ μέσα, σε ένα πρόσωπο το οποίο υπάρχει και στην επίσημη και στο επίσημο βιβλίο του ΓΕΣ, στις επιχειρήσεις του 1974, στην περιβόητη επιχείρηση Νίκη που έγινε για τη διατήρηση του αεροδρομίου της Λευκωσίας. Ο άνθρωπος ο οποίος πρότευσε στη μάχη αυτή εδώ, γιατί συμμετείχαν και 12 ευρύτες με 2 νεκρούς, είναι ο Πόπολας ο Θόδωρος. Και θέλω
Γι' αυτό να βλέπετε ότι έχω έτσι ένα δέος. Είναι ιδιαίτερη τιμή μετά από τόσα χρόνια, 23 χρόνια στο στρατό, 23 χρόνια στη Λέσχη μετά το στρατό, μετά τις ειδικές δυνάμεις, αλλά 23 χρόνια υπηρετώ στη Λέσχη ειδικό δυνάμεων ομού Εύρου. Είναι ιδιαίτερη τιμή, βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω, μια πλακέτα και αυτό αποτελούν ουσιαστικά και το καλά προσφέρατε. Κάντε λίγο στην άκρη τώρα. Είναι καιρός, νομίζω. Παλιότερα, παιδιά, ακολουθώντας την ρίση άμεσα δέγεσόμεθα πουλοκάρονες, εκτιμούμε ότι θα γίνουν πολύ καλύτεροι από εμάς και θα αναβαθμίσουν αυτό το οποίο είτε σαν κτίσμα, είτε σαν δομή, είτε σαν θεσμό, τη Λέσχη ειδικών δυνάμεων νομού Εύρου που όλοι τόσο αγαπήσαμε, παραδίνουμε στα χέρια τους. Να αναφερθώ λίγο στους κυρίους, στους τιμόμενους, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε κάποιες έτσι περιπτώσεις κάτω στην Κύπρο. Αυτό που τους μεγαλώνει στα μάτια μας είναι η σεμνότητα και η απλότητά τους. Θα πω δύο κουβέντες για τον κύριο Λιγούδη, τον οποίον ενδεχομένως να με θυμηθείτε. Πριν από 20 χρόνια τον είχα συνάδελφο στην Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος. Ο κύριος Λιγούδης διατέλεσε αργότερα πρόεδρος και εγώ ήμουν αντιπρόεδρος. Ο Κώστας ο Φιλιππίδης είμαι. Θυμηθήκατε? Λοιπόν, ώρες ανεπανάληπτες ανταλλάξαμε απόψεις, μιλήσαμε, βρεθήκαμε, ξενυχτήσαμε. Ποτέ μα ποτέ δεν ανέφερε ότι είναι ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο. Οι υπόλοιποι τιμηθέντες, οι αδερφές, τις οποίες δυστυχώς φέραμε πάλι 50 χρόνια πίσω όταν αντιμετώπισαν αυτή τη σκληρή είδηση, οι υπόλοιποι τιμηθέντες, κύριε Δημήτρη, αξιότιμε κύριε συνάδελφε, όπως παραλλάχθηκαν ντυμένοι νεαροί καταδρομής για να γίνουν ένα με το χώμα και να μην τους αντιληφθεί ο εχθρός και να εκτελέσουν αυτό για το οποίο διατάχθηκαν, έτσι αργότερα παραλλάχθηκαν μέσα στην κοινωνία, γίναν ένα με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, με τον φίλο, με τον αδερφό και ποτέ ως κομπορήμονες δεν πενεύτηκαν ότι εγώ, ξέρετε, είμαι αυτός, είμαι εκείνος κτλ. Το παρόν έδωσε επίσης ο πρόεδρος της Λέσχης ειδικών δυνάμεων Ροδόπης, πατέρας Χρυσοβαλάτης Πέτρογλου, καθώς και το γυρεότερο μέρος της Λέσχης, πρώην καταδρομέας Κίμωνας Αγανίδης, που συγκίνησε καθώς απήγγειλε το τελευταίο τετράστιχο του ύμνου του Ιερού Λόχου. Πολλοί δεν μπορούν να μας καταλάβουν εμάς τους καταδρομείς. Ξέρετε γιατί είμαστε αγαπημένοι, εμείς οι καταδρομείς? Γιατί ρίξαμε το αίμα μας, τον υδρότα μας, κλάψαμε, χαρήκαμε, πονέσαμε, τρέξαμε, αγωνιστήκαμε, άλλοι πολεμήσανε. Εγώ νιώθω δέος που είμαι ανάμεσά σας, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω λόγια. Ας μας πει ο παππούς, είναι το γυρότερο μέλος της Λέσχης ειδικών δυνάμεων Κομωτινής. Τέσσερις στίχους να μας πει, τέσσερις στίχους. Αυτός ξέρει, με τέσσερις στίχους θα ηρεμήσει η ψυχή μας. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που βλέπω τόσο κόσμο σήμερα να παρίσταται σε αυτήν την σημερινή γιορτή. Εγώ δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Θα σας απαγγείλω το τελευταίο τετράστιχο του Ιερού Λόγου, του ύμνου του Ιερού Λόγου, που λέει «Ας είναι περήφανη μάνα που έκανε τέτοια παιδιά που είναι έτοιμα πάντα να πέσουν με τα όπλα τους, με τα αλεξίπτωτα μέσα στη φωτιά. Εμπρός παιδιά, με μια καρδιά, εισάλπηκα σημαίνει η μάνα Ελλάς από εμάς, ελευθεριά προσβαίνει». Ευχαριστώ πάρα πολύ.